Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 492, είναι από το βιβλίο Ιώβ, Ιώτα Α, 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 492, Ιώβ, Ιώτα Α, 11 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Και απεκρίθη ο Σοφάρ ο Νααμαθήτης και είπε: «Δεν δίδεται απόκριση εις το πλήθος των λόγων, και ο πολυλόγος θέλει δικαιωθεί. Εφλιαρίες σου θέλουσιν αποστομώσει τους ανθρώπους, και όταν περιγελάς δεν θέλησε κατεσχηνητής, διότι είπες η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός ενώπιόν σου. Αλλά ήθε να ελάλει ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να συεφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας ότι είναι διπλάσια των όσα γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου ολιγούτερον της ανομίας σου. Δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού. Δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμον με εντέλεια. Ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασε να κάμεις? Είναι βαθύτερα του άδου. Τι δύνασε να γνωρίσεις? Το μέτρο αυτό είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Εάν θέλεις να χαλάσει και να κλείσει ή να συνάξει, τότε τις δύναται να εμποδίσει αυτόν? Διότι αυτός γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει τη ανασέβεια και δεν θέλει εξετάσει. Ο δε μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ον άριον. Εάν εσύ ετοιμάσεις την καρδία σου και εκτείνεις τα σχήρα σου προς αυτόν, εάν την ανομία την εν τη χερσή σου απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσει ασέβεια εν τες σκηνές σου, τότε βεβαίως θέλει υψώσει το πρόσωπό σου ακυλίδωτον. Μάλιστα θέλει είστε σταθερός και δεν θέλεις φοβήστε, διότι εσύ θέλεις λησμονήσει την θλίψη. Θέλεις ενθυμηθεί αυτήν ως είδα τα διαρρεύσαντα, και ο καιρός σου θέλει ανατύλει λαμπρότερος μεσηβρίας, και αν επέλθει σκότος επισέ, πάλιν θέλεις γίνει ως η αυγή. Και θέλεις είστε ασφαλείς, διότι υπάρχει ελπίση σε. Ναι, θέλεις κάπτη δια την σκηνή σου, και θέλεις κοιμάστε εν ασφαλεία. Θέλεις πλαγιάζει, και θέλεις και ουδείς θέλει σε τρομάζει, και πολλοί θέλουν συνοικετεύει το πρόσωπό σου. Τον δε ασεβώνει ο οφθαλμοί θέλουν συμμαρανθεί, και καταφύγιον θέλει λήψη από αυτόν, και η ελπίς αυτόν θέλει είστε να εκπνεύσωση. Αμήν». Ανάμεσα στους ανθρώπους, αγαπημένα μου αδέλφια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μάταιοι και άφρονες, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σοφοί και ενδιαφέρονται πραγματικά για τη βοήθεια του Θεού. Το κύριο χαρακτηριστικό του μάταιου ανθρώπου είναι η πολυλογία, στην οποία βεβαίως δεν λείπει η αμαρτία. «Εν το πλήθη των λόγων», λέει ο Λόγος του Θεού, «είναι ματαιότητες». Και όταν λέμε λόγια, δεν εννοούμε λόγια τα οποία πάντοτε εκφράζουμε, αλλά εννοούμε και λόγια τα οποία λέμε από μέσα μας. Πολλές φορές κουβεντιάζουμε τον εαυτό μας. Αλλιώς σκεφτόμαστε. Αλλιώς διαλογιζόμαστε. Ώρες ατέλειωτες. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι το σημείο να ονειρευόμαστε. Ονειροπόλοι. Και αυτό ο Θεός το λέει ματαιότητα και αφροσύνη. Είτε την εκφράζουμε, είτε την κρατάμε μέσα μας. Πολλές φορές μάλιστα αυτή η ματαιότης, δηλαδή η πολυλογία εντός μας, μπορεί να καταντήσει και σε ασθένεια ψυχολογική. Όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος και αντιμετωπίζει τη ζωή, τα προβλήματα, τις χαρές, την ευημερία, τη στενοχώρια, τη θλίψη, κάθε τι στη ζωή του. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Και ο Θεός έχει δύο εικόνες ανθρώπων. Η πρώτη είναι
αυτός ο οποίος ο άνθρωπος αποκρίνεται με πλήθος λόγων, νομίζοντας ότι η πολυλογία του και οι απόψεις του τις οποίες εκφράζει είτε απ' έξω είτε από μέσα του είναι λόγια καθαρά, σωστά και πολλές φορές, εάν είναι και χριστιανός, και ευάρεστα εις το Θεό. Όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα να μας πει, όταν σκεφτόμαστε με ματαιότητα λέγοντας πολλά, σκεφτόμενοι πολλά, σκεφτόμενοι όλο και περισσότερα, και επαναλαμβάνω, είτε για τη χαρά μας είτε για τη θλίψη μας, έρχεται ο Θεός και λέει, πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, επειδή λες ότι τα λόγια μου είναι καθαρά και εγώ είμαι καθαρός ενώπιον του Κυρίου? Πιστεύεις ότι με τη φλιαρία σου θα αποστομώνεις ανθρώπους και το Θεό ακόμη? Πιστεύεις ότι με την πολυλογία σου θα δικαιώνεσαι? Επειδή αυτοδικαιώνεσαι με τα λόγια σου τα οποία πιστεύεις ότι είναι σωστά. Και το κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, εδώ είναι να δούμε τι είναι το σωστό. Το σωστό είναι αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι σωστό, ή αυτό που λέει ο Θεός, εκφράζει ο Θεός, αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Σε αυτό το λάθος, τη ματαιότητα, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε πέσει, άλλος περισσότερες φορές και άλλος λιγότερες, άλλος με περισσότερα λόγια και άλλος με λίγο λιγότερα. Σκέψεις, διαλογισμοί βαρύνουνε την καρδιά, την ψυχή μας, ή και δίνουν χαρά και ενίσχυση. Να δώσω ένα παράδειγμα. Θα κάνω αυτή τη δουλειά, θα ανοίξω ένα μαγαζί, λέω παραδείγματος χάρη, και θα κάνω έτσι και να θα έρχονται οι πελάτες και χαίρεται, γιατί σκέφτεται ότι όλα τα έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει τέλεια. Δυστυχώς όταν αυτό γίνεται, τα πράγματα είναι τελείως αντίθετα και απογοητεύεται, θλίβεται και πολλές φορές τα βάζει και με το Θεό. Ιδιαίτερα τα βάζει με το Θεό όταν θεωρεί ότι οι σκέψεις του είναι και οδηγία Θεού. Ο Θεός με οδήγησε, ο Θεός με φανέρωσε. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει, άνθρωπε, μακάρι να μίλαγε ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη του εναντίον σου για να καταλάβαινες ότι τα κρύφια της σοφίας του Θεού είναι διπλάσια από αυτά τα οποία γνωρίζεις εσύ και αποκαλύπτονται στους ανθρώπους. Μη θεωρείς ότι με τη σκέψη σου μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Είναι αδύνατον με τη σκέψη σου, τις απόψεις σου, τους διαλογισμούς σου, τις βουλές σου και τις αποφάσεις σου να πλησιάσεις το Θεό. Είναι αδύνατο να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού και την τελειότητα του παντοδυνάμου. Με τη σκέψη σου, τους διαλογισμούς σου, τα λόγια σου, τα σχέδιά σου, τη γνώμη σου, την εμπειρία σου, αδύνατον είναι. Γιατί τα βάθη του Θεού είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι μπορείς να κάνεις? Τα βάθη του Θεού είναι βαθύτερα από τον Άδη. Τι μπορείς να γνωρίσεις? Το μέτρο και η έκταση των βαθέων του Θεού είναι μακρότερα της γης και πλατύτερα της θαλάσσης. Και αν αυτός έχει αποφασίσει να χαλάσει αυτό το οποίο είναι φτιαγμένο, και αν αυτός έχει αποφασίσει να κλείσει αυτό το οποίο άνοιξες εσύ, και αν αυτός έχει αποφασίσει να συνάξει αυτό το οποίο εσύ επλάτινες, ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Ποιος μπορεί να πάει κόντρα στη βούλησή του, στη θέλησή του και στις απόψεις του?
γιατί αυτό στην πραγματικότητα, επειδή γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων μέσα από τους διαλογισμούς του και από τις σκέψεις του. Και βλέπει πολλές φορές και την ασέβεια των ανθρώπων. Βλέποντας λοιπόν τη ματαιότητα των ανθρώπων και κάποιες φορές και την ασέβεια των ανθρώπων, δε θα εξετάσει προς βοήθειαν και με χάρη και έλεος επειδή σ' αγαπάει. Ο μάταιος άνθρωπος όμως που ματαιώνεται στο πλήθος των λόγων, των σκέψεων, των βουλών, των αποφάσεων, των σχεδίων, τελικά υπερηφανεύεται. Αυτό είναι η πορεία της ματαίας σκέψης του μάταιου ανθρώπου που ματαίως διαλογίζεται. Είναι η περηφάνεια με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας άνθρωπος σαν άγριο μικρό γαϊδούρι που κανένας δεν μπορεί να το τιθασεύσει. Κανένας. Ο Θεός δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, μας λέει ότι δεν θέλει τις σκέψεις μας, αλλά θέλει κάτι άλλο. Θέλει την προσευχή μας. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, να μείνω λίγο με τη χάρη του Χριστού για να το επαναλάβω. Δεν θέλει τη γνώμη σου. Δεν θέλει την άποψή σου. Γιατί γνωρίζει ότι είσαι άνθρωπος μάταιος. Πολύ περισσότερο δεν θέλει τις πολλές γνώμες σου. Τις πολλές απόψεις σου. Τα πολλά λόγια σου. Τις πολλές επιθυμίες σου και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο και έτσι θα κάνω και έτσι θα πω και τι μου είπε και γιατί μου είπε και εγώ πώς θα απαντήσω. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Εγκατάλειψε, καταδίκασε, διώξε από πάνω σου κάθε σκέψη ή πολλές σκέψεις που έρχονται ιδιαίτερα το βράδυ στο κρεβάτι ή την ώρα της μοναξιάς σου, εκεί που οδηγείς το αυτοκίνητό σου ή περπατάς, είναι κάτι που θα σε οδηγήσει μέσα από τις ματαιότητες των ανθρώπων στην υπερηφάνεια και εν τέλει στην ανυπακοή, στην ιδιογνωμοσύνη και στο τέλος στην απώλεια. Τι θέλει ο Θεός? Εάν εσύ ετοιμάσεις την καρδιά σου για να εξητήσεις τον Κύριο, ετοιμάσεις την καρδιά σου για να κατευθύνεις αυτήν προς το Θεό, αν ετοιμάσεις την καρδιά σου καταδικάζοντας τις επιθυμίες της, τις βουλές της, τις σκέψεις της, τους διαλογισμούς της, τις γνώμες της, αναγνωρίζοντας και εμπιστευόμενος το Λόγο του Θεού στον οποίο είναι γεγραμμένο ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπέρπαντα και σφόδρα, σφόδρα διεφθαρμένη. Εάν λοιπόν ετοιμάσεις την καρδιά σου και την απομακρύνεις από τις ματαιότητες που είναι προσκολλημένη, απασχολημένη και βλέπουσα για τα προβλήματα που τάχα υπάρχουν και μπορεί και να υπάρχουν, αλλά και αν υπάρχουν, τι έγινε? Δεν είναι ο Θεός πάνω απ' όλα? Υπάρχουν στη ζωή μας, την προσωπική, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στα μέλη των οικογενειών μας, μέσα στην εργασία μας, μέσα στο περιβάλλον μας, πολλές φορές μέσα στην καρδιά μας. Δεν φεύγουνε, όσο κι αν σκέφτεσαι, όσο κι αν αγωνίζεσαι, όσο κι αν προγραμματίζεις και σχεδιάζεις τι θα κάνεις, δεν θα φύγουνε, θα χειροτερεύουνε. Και ο Θεός τι λέει? Αν ετοιμάσεις την καρδιά σου, την τραβήξεις, την απομακρύνεις από τις ματαιότητες και τις στρέψεις προς τον Θεό, και αν εκτείνεις εν τέλει με ελευθερωμένη και καθαρισμένη την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού τα χέρια σου προς το Θεό, και αν ταυτόχρονα στρέψεις το βλέμμα σου στη ζωή σου
και απομακρύνεις την ανομία σου από τα έργα σου, από τα έργα των χειρών σου, απορρίψεις κάθε τι που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κάθε τι που είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Είναι έξω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και την αποκάλυψη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αν το απορρίψεις μεταυδελιγμίας από τα έργα των χειρών σου και αν δεν αφήνεις μέσα στην οικογένειά σου, στη σκηνή σου, να κατοικήσει ασέβεια, και είπαμε ασέβεια είναι η έλλειψη του φόβου του Κυρίου, και αν δεν επιτρέπεις μέσα στην οικογένειά σου να κατοικήσει ασέβεια, τότε βεβαίως θα ενεργήσει ο Θεός. Τότε βεβαίως θα δεις τα αποτελέσματα της ενέργειας του Θεού. Τότε βεβαίως θα υψώσεις το πρόσωπό σου προς τον Κύριο ακυλίδωτο, χωρίς ενοχές, χωρίς βάρος, χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία, χωρίς μέρημνα. Εάν δηλαδή πάντα τα ζητήματά σου τα γνωρίζεις στο Θεό μετευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής, τότε η ειρήνη του Θεού θα σε ελευθερώσει δια του Ιησού Χριστού από κάθε διαλογισμό, κάθε σκέψη, κάθε ματαιότητα. Τότε πραγματικά ελεύθερος θα στρέψεις το βλέμμα σου προς τον Πατέρα και θα τον αποκαλείς Πατέρα και θα είναι κοντά σου. Και δεν θα υπάρχει πια το μέγα χώρισμα που υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπων, η αμαρτία, ιδιαίτερα δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Τότε θα είσαι στερεός, αμετακίνητος, θα είσαι βράχος. Δεν θα είσαι σαν το φύλλο που το παίρνει ο άνεμος και το πάει όπου θέλει και το αφήνει και το πετάει. Βράχος, πέτρα, λίθος πνευματικός, λιθιζόντες, στερεωμένος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τότε δεν θα έχεις φόβο στην καρδιά σου, ούτε ταραχή, ούτε αγωνία, γιατί θα λησμονήσεις τη θλίψη σου. Όχι πως δεν θα υπάρχει, αλλά θα τη θυμηθείς σαν ύδατα διαρρεύσαντα. Πως έρχεται το νερό επάνω σου για λίγο και φεύγει, έτσι θα είναι η θλίψη στη ζωή σου, ως ύδατα διαρρεύσαντα, και ο καιρός σου θα ανατείλει λαμπρότερος της μεσηβρίας. Η ζωή σου θα είναι μέσα στο φως και μάλιστα το μεσημεριάτικο. Και αν κάποια στιγμή επέλθει σκότος σε σένα, πολύ γρήγορα θα έρχεται η αυγή και θα διώχνει μακριά το σκοτάδι. Θα είσαι πραγματικά ασφαλής, γιατί θα έχεις ελπίδα σου τον Χριστό και όχι τη σκέψη σου, όχι τις ενεργειές σου, όχι τις προσπάθειές σου, όχι τον αγώνα σου, αλλά η ελπίδα σου θα είναι ο Κύριος και θα ελπίζεις μόνο σε Αυτόν. Με αποτέλεσμα θα φτιάχνεις την σκηνή σου, την οικογένειά σου, θα αγωνίζεσαι, θα σκάφτεις, αλλά μέσα σε αυτήν θα κοιμάσαι εν ασφαλεία. Θα πλαγιάζεις και κανένας δεν θα σε τρομάζει, και ο Θεός θα σε συστήνει εν μέσω όλων των ανθρώπων. Δηλαδή θα είσαι και άλας της γης και φως του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι θα βλέπουν το έργο του Θεού στη ζωή σου και το έργο το δικό σου στην παρουσία του Θεού, και θα σε πλησιάζουν οικετεύοντας εσένα. Προσευχή σου για μένα. Αντίθετα, το να σε βώνει οι οφθαλμοί που εμένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ματαιότητα, στα λόγια, στις σκέψεις, στα επιχειρήματα του ανθρώπου και όχι στην προσευχή του ανθρώπου, τότε το να σε βώνουν αυτόν οι οφθαλμοί θα μαραθούνε, το καταφύγιο δεν θα υπάρχει στη ζωή τους
και η ελπίδα τους θα είναι πότε θα πεθάνουνε για να ξεκουραστούνε. Και αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν τα λέει άνθρωπος για να τον εμπιστευτούμε, αλλά τα λέει ο αψευδής λόγος του Θεού για να τον πιστέψουμε. Από σήμερα λοιπόν, και το πρώτο βήμα και η πρώτη πρόταση και προτροπή που ο Θεός φέρνει μπροστά μας είναι απορρίψατε μεταυδελιγμίας τις βουλές σας, τα σχέδιά σας, τα λόγια σας και τα επιχειρήματά σας. Ο Θεός δεν θέλει να σκέφτεσαι, ο Θεός θέλει να προσεύχεσαι. Αμήν.